Σήμερα το πρωί τελέστηκε μνημόσυνο και απόδοση τιμών στο ανακαινισμένο μνημείο των 29 πεστών των πατριωτών, ξυλαγανιωτών και κατοίκων των προσκυνητών που βρίσκεται έξω από τον οικισμό της Ξυλαγανής στη Ροδόπη, οι οποίοι εκτελέστηκαν ομαδικά από τα βουλγαρικά μοναρχοφασιστικά στρατεύματα της κατοχής. Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Δήμος Μαρόνιας Απών. Εκδηλώσεις μνήμης για τους εκτελεστέντες πατριώτες της Ξυλαγανής και των προσκυνητών από τα βουλγαρικά μοναρχοφασιστικά στρατεύματα κατοχής το 1944 διοργάνωσε ο Δήμος Μαρόνιας από στη Ροδόπη. Ο Δήμαρχος Μαρόνιας Ηλίας Ιωαννάκης τόνισε πως η Δημοτική Αρχή έκανε αυτό που έπρεπε και προχώρησε σε εργασίες ανακατασκευής του μνημείου των πεσόντων, ώστε ο χώρος να είναι αυτός που αρμόζει σε αυτούς που έχασαν τη ζωή τους για την πατρίδα. Ο κ. Ιωαννάκης πρόσθεσε πως δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία μας, γιατί αυτή είναι που μας καθορίζει, με τους αγώνες αυτών των ανθρώπων να είναι παράδειγμα για όλους μας. Και είναι υποχρέωση δική μας ηθική και διαπαιδαγωγική προς τις νέες γενιές να δίνουμε φόρο τιμής πάντα σε αυτούς τους ανθρώπους που έπεσαν για την πατρίδα. Όπως βλέπετε, έρχονται τα δύσκολα χρόνια και πρέπει πάντα να έχουμε στο νου μας κάποιοι άνθρωποι λίγους μήνες πριν την απελευθέρωση που σφαγιάστηκαν με το πιο άγριο τρόπο. Γιατί? Για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Από τα βουλγαρικά φασιστικά κατοχικά στρατεύματα, από τα γερμανικά, ιταλικά, ρουμανικά. Είναι ένα φόρος τιμής που το πιο λίγο που μπορούμε να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Ροδόπη, Ευρυπίδης Τηλιανής, αναφέρθηκε στο μήνυμα της ημέρας σε συνάρτηση με το εκλογικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι είναι η μέρα προβληματισμού και είναι η μέρα στην οποία θα πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά, διότι σε αυτόν τον τόπο που πλήρωσε με ανθρώπινες ζωές την μάχη για την ελευθερία, νομιμοποιήσαμε με την ψήφο μας ανθρώπους που είναι θειασότες του νεοναζιστικού καθεστώτος, δηλαδή τους δολοφόνους των γονιών μας. Το βάζω ως προβληματισμό και καλώ τους συμπατριώτες μου λίγο να προβληματιστούν και να σκεφτούν τι έκαναν. Είναι ντροπή για την ιστορία της πατρίδος μας, ιδιαίτερα στα χωριά που έχουμε θύματα, με τη συμπεριφορά μας να αγνοούμε και να φτύνουμε πάνω στους τάφους των γονιών μας. Το λέω γιατί πιστεύω ότι η ιστορία είναι εδώ για να μας θυμίζει τα λάθη που κάναμε, αλλά να μας θυμίζει και τους ηρωικούς αγώνες. Ο κύριος Τηλιανίδης τόνισε πως οι μέρες που περνάει ο τόπος είναι πολύ κρίσιμες και όλοι θα πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Η δημοκρατική διαδικασία δεν είναι παιχνίδι. Είναι η πιο υπεύθυνη πράξη ενός ενσυνείδητου πολίτη. Και είναι μια διαδικασία η οποία θα πρέπει κάθε φορά, για να οδηγεί στο διατάφτα, να μας κάνει να προβληματιζόμαστε. Είναι δικαίωμα του καθενός να επιλέγει ό,τι θέλει. Δεν είναι δικαίωμα κανενός Έλληνα όμως, με τη συμπεριφορά του να υβρίζει και να αγνοεί τις θυσίες των πατεράδων του.